Να δούμε τι ακριβώς τώρα έχει συμβεί με τον Γιώργο Λιάγκα και την εισβολή πλέον στο πρωινό του Αντένα με την πολύ όμορφη, αγαπημένη, έξυπνη, καλλιεργημένη, όλα τα καλά πείτε, της Μαρίας Κορινθίου, η οποία είναι ένα αγαπητό πρόσωπο, η οποία εν τέλει λούρου δεν εμφανίστηκε η άλλη μας έλεγες. Όχι, πελήσει αλλά πάτη. Δεν πήγε εν τέλει. Δεν τα βρήκανε από ό,τι φαίνεται. Και τα βρήκανε με τη Μαρία Κορινθίου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ενώ ήταν εμείς, μας είχες πει την Αλαπάτη. Μα είχαν γίνει, είχαν προχωρήσει συνομιλίες και ετοιμαζόντουσαν να πέσουν υπογραφές. Προφανώς κάτι στράβωσε τελευταία στιγμή και υπήρχε και η λύση της Μαρίας Κορινθίου. Κάτι που δεν, ας πούμε, είχε συζητηθεί έντονα. Τελικά. Πάμε να δούμε. Έσκασε με τη Μαρία Κορινθίου. Για πάμε να δούμε. Το είπαμε την Παρασκευή. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος, διότι είναι μια γυναίκα που την αγαπάτε πάρα πάρα πολύ όλοι. Έχει καταγράψει χιλιόμετρα πολλά στο θεατρικό σανίδι και στην τηλεόραση. Είναι μανούλα, είναι σύζυγος, είναι καλό παιδί πάνω απ' όλα και θα προσθετήσει από σήμερα στην ομάδα του πρωινού. Θα σας πω τι ακριβώς θα κάνει μαζί μας. Εδώ η Μαρία Κορινθίου! Καλώς την! Καλώς την, έλα, καλώς την. Καλώς ήρθατε. Πώς θα φέρνει η ζωή, έλα εδώ, να μας έχει ωραίο έλα. Πλάνο εδώ, Περικλής. Λοιπόν, πώς θα φέρνει, κάτσε εδώ, ωραία, καλοφωτισμένη, είσαι όμως έτσι κι αλλιώς. Πώς θα φέρνει η ζωή που μπαίνεις πάντα, ας πούμε, ή εσύ με τον Γιάννη ως καλεσμένη από την πόρτα, και τώρα θα είσαι και εσύ μέλος αυτής εδώ της ομάδας, αυτής εγώ. Θέλω μεγάλο χειροκρότημα για υποδοχή στη Μαρία μας. Πώς αισθάνεσαι? Γιώργο, αισθάνομαι τέλεια. Αλήθεια, αλήθεια. Να σου πω, τα φύτα θα έρθουνε. Θα έρθουνε και θα δεις όλα καλά. Όλα καλά. Αισθάνομαι υπέροχα. Ναι. Να πω κι εγώ από τη μεριά μου ότι όλα... Πώς τα έφερε η ζωή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Απολύτως τίποτα τυχαίο. Είσαι δίδυμος καταρχάς. Ναι, ναι. Έχω μια αγάπη με τους δίδυμους. Ναι, ναι. Εγώ και ο Γιάννης. Και η καπετάλιος και εγώ και ο άντρας σου. Κατάλαβες, αυτά είναι. Μας ενώνει η θάλασσα. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ η εκπομπή δεν αλλάζει. Το ξέρετε ότι είναι μια εκπομπή infotainment. Δηλαδή το μεγάλο κομμάτι της εκπομπής παραμένει δημοσιογραφικό και υπάρχει και ένα κομμάτι γυναικείο. Στο γυναικείο κομμάτι θα αφήσει ανεξίτελη τη στάμπα της η Μαρία Κορινθίου. Θα είσαι μαζί μου, μαγειρικές ζώδια, τα γυναικεία θέματα θα τα παίρνεις πάνω σου, όλα καλά. Εντάξει, είσαι απαλλαγή μου στα γυναικεία, επιτέλους δηλαδή. Λοιπόν, Μαράκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ. Καλωρίζικη. Εγώ. Πάω να κάνω λίγο δημοσιογραφία. Πήγαινε, εσύ έχω και εγώ άντε, τα δικά μου. Λοιπόν, και τα λέμε σε λίγο. Άντε. Λοιπόν, έλα εδώ να σου στήσω, δεν είναι σωστό. Η Άρια, ο Τάσος και η Φωτεινή. Καλώς ήρθες, Μαρία. Μαρία, καλώς ήρθες. Την αγαπάτε, είναι καλή και φίλη. Την αγαπάμε από πριν. Άσε καλά, αλλά ένα δεύτερο φίλη. Δεν πιστεύω να ζητήσω. Αγκαλιά. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, έτσι. Όχι, δεν δουλεύει. Λοιπόν, πάμε να δουλέψουμε εμείς. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε σε λίγο με το μαράκι μας, το αγαπημένο. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Λοιπόν, και αγωνίστρια της ζωής. Παιδιά, να σας πω κάτι. Η Μαρία είναι ένα παιδί που ήρθε από το εξωτερικό. Εδώ δουλεύει, έχει ακούσει και αυτή διάφορα πράγματα και έχει αποδείξει με τη δουλειά της και την καρδιά της ότι είναι ικανός άνθρωπος και άξιος. Και εδώ θέλουμε ικανούς και άξιους ανθρώπους. Λοιπόν, το είπαμε ότι είναι... Μάλιστα. Αφήνει και λίγο βέβαια υπονοούμενα για τη δούξια. Ναι, και κάπως έτσι το πήρανε, παιδιά. Λίγο, πολλά υπονοούμενα αφήνει. Και εγώ η κακόγλωση, επειδή το έχω μέσα μου, θέλω να ξέρω, θα μπαίνει από την αρχή Μαρία Κορινθίου. Πάντως η Μαρία Κορινθίου, να πούμε ότι είναι επιλογή του Γιώργου Λιάγκα. Ενώ η Δούκησα Νομικού ήταν η επιλογή του Καναλιού. Τι σημαίνει αυτό κάτι. Ότι... Άλλο, άμα την έχει επιλέξει μόνος του, θα είναι για ποιον. Ότι του ελέγχει καλύτερα το πράγμα. Θέλω πραγματικά. Δηλαδή, αν έχει παράπονα, δεν θα πάει η Κορινθίου στη δίκη στο Αντένα. Πρώτα. Θα τα πει με τον Λιάγκα. Ενώ η Δούκησα είχε απευθείας. Η διοίκηση του Αντένα, άμα φύγει η Μαρία Κορινθίου, δεν θα βγάλει ανακοίνωση. Μάλιστα.